επιστρέψαμε και αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα και τώρα θα απευθυνθούμε σε γονείς, θα δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, όχι βέβαια εμείς, αλλά η κυρία Μαρία Γρήβα, παιδοψυχολόγος. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Και θα ξεκινήσουμε από τα όρια που είναι και πολύ σημαντικό στη σχέση ανάμεσα στις σχέσεις γονέων και παιδιών και πώς μπορούν οι γονείς να θέσουν σωστά τα όρια στα παιδιά τους. Τα όρια. Είναι τόσο σημαντικός αυτός ο όρος και πολύ διάστατος. Έχει να κάνει με τις αξίες της κάθε οικογένειας, ε, όχι μόνο της πυρηνικής οικογένειας, δηλαδή μαμά, γο, μπαμπάς και παιδιά, αλλά και από τις πατρικές τους γεν, ε, οικογένειες και γενές προς τα πίσω. Να το φέρουμε, λοιπόν, στο σήμερα, τα όρια, ε, μπορούμε να τα θέσουμε από την πάρα πολύ πρώιμη ηλικία με πολύ απλά βήματάκια στα βρέφη και τα νήπια μέχρι την πρώιμη ενήλικη ζωή που είναι το τέλος της εφηβείας. Η σωστή ηλικία ποια είναι, Σίγουρα η νεαρή. Από πολύ νωρί. Και με ποιον τρόπο μπορούν να τεθούν αυτά τα όρια. Με πολύ διάλογο, με υπομονή, με κατανόηση, με συμπόνια, με ενσυναίσθηση. Mm -hmm. Με πολύ κοντινότητα στα συναισθήματα των παιδιών αλλά και στα δικά μας ως γονείς. Σε περιπτώσεις όμως που ξεφεύγει η κατάσταση, γιατί πάντα ο διάλογος σε πολλές περιπτώσεις δεν ευδοκιμεί, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Λοιπόν, εδώ συνήθως συζητάμε για την ηλικία των τριών και 13 μέχρι 17, mm -hmm. που είναι στον τριών που λέμε, τα απέσια δύο και τα απέσια τρία έτη και στην εφηβεία που είναι η ανακάλυψη του εαυτού του εφήβου όπου θέλει να ξεπεράσει το γονιό για να βρει τη δικιά του προσωπικότητα, να ενώσει τα δικά του κομμάτια για να μεταβεί στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν το παιδί που συγκρούεται με όλες τις αρχές της οικογένειας που έχει λάβει μέχρι τώρα και με τις προκλήσεις που λαμβάνει από την κοινωνία, από, τους από, τον, από το εξωτερικό περιβάλλον, ε, έρχεται λοιπόν να αντισταθεί και να αντιταθεί σε όσα έχει μάθει μέχρι, την, μέχρι εκείνη την ηλικία και γίνονται πολύ μεγάλοι καυγάδες και τεράστιες κόντρες που εκεί ο γονιός καλείται πάλι να έχει τεράστια υπομονή και να κάνει πάρα πολύ διάλογο με το παιδί και να συζητάει ακριβώς για το τι αισθάνεται, τι το προβληματίζει τον το κάθε έφηβο, να είναι κοντά του στους κινδύνους στα μυστικά του, που είναι η τάση της εφηβείας να έχουν πάρα πολλά μυστικά τα παιδιά από τις γονείς, ε, ανέκαθεν, δεν είναι μόνο στο τώρα, ε, γιατί αναγκαστικά η, ε, Τα παιδιά, ε, μάλλον το μεγαλώνουν, ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά ε, διαφέρει, κατά 20 χρόνια αλλάζει. Οπότε ο σημερινός γονιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα άλλο πλάσμα, όπως ήταν εκείνος ο έφηβος και ως παιδί. Αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αλλάζει κατά 20 χρόνια και είναι και κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε. Μπορείτε να μας κάνετε μια μικρή διάκριση, πώς ήταν δηλαδή πριν από 20 χρόνια ναι. και πώς είναι τώρα, στην 20η αιτία που διανύουμε τώρα. Οκ. Okay. Πριν 20 χρόνια, τα παιδιά ήταν βοηθοί γονέων, σκούπιζαν, μαγείρευαν, πήγαιναν στα χωράφια, αν ήταν από την επαρχία, βοηθούσαν, μαγείρευαν για να έρθει ο γονιός από, το, από τη δουλειά... Ε, συνδυαστικά με τις βόλτες τους και τα μαθήματά τους. Τότε Τώρα, δεν υπήρχαν να διενέξεις ή συγκρούσεις μεταξύ τους. Φυσικά υπήρχαν, ε, όμω ήταν λιγότερε γιατί η ρόλη ήταν ξεκάθαρη. Θα είσαι εδώ και θα μας βοηθάς. <σομίως> παιδί μου, <σομίως> αγόρι μου, κορίτσι μου. Οπότε κάπως έτσι ε, πορευόντουσαν στις περισσότερες οικογένειες. Σήμερα το παιδί είναι όλος ο κόσμος το παιδί, όλη η φακή πάνω από το παιδί και τις συναισθηματικέ του ανάγκες και έρχεται ο γονιός να, να δει από το δικό του υστέρημα, να, να κοιτάξει μέσα του και να δει πόσα σε κενά έχω εγώ, που δεν πήρα αυτές τις αγκαλίες, αυτά τα χάδια, <σομίως> αυτούς τους παιδότοπους, αυτά τα πάρτι, ε, αυτές τις ε, ε, έξτρα υποστηρίξεις, ε, Πηγαίνουν τα παιδιά σήμερα από πολύ νωρί λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, σε παιδικά πάρτι, εκδρομέ, σε αναρριχήσει. Που εκείνο το μικρό κορίτσι καλούταν να μείνει στο σπίτι, να περιμένει τη μαμά και τον μπαμπά, να επιστρέψουν από τη δουλειά, να μείνει με τη γιαγιά. Οπότε ό,τι στερήθηκε ουσιαστικά ε, τα Καλήθη... μεταφέρει στο, στο παιδί. Και ναι. αυτό είναι ένα σωστό τρόπο αντιμετώπιση του δικού του παιδιού. Λοιπόν, σήμερα. Οι έρευνες λένε ότι όσο πιο πολύ είμαστε κοντά συναισθηματικά στα παιδιά μας, mm -hmm. τόσο πιο πολύ υγιή παιδιά έχουμε, mm -hmm. όχι μόνο στη βιολογική, αλλά και στην στη συναισθηματική τους υγεία. Επομένω ο γονιός, ο σημερινός, καλείται να καλύψει το δικό του εσωτερικό κενό. Εκεί εμείς οι ψυχολόγοι διαφημίζουμε την ψυχοθεραπεία. Mm -hmm. Όχι μόνο ως μέσο διαφήμισης, αλλά ως ψυχική ανάγκη για να ισορροπήσει τα δικά του κομμάτια για να μπορέσει να δώσει από τη δεξαμενή που είναι άδεια, στα παιδιά του. Mm -hmm. Τώρα ουσιαστικά, ε, να πάμε στο άλλο θέμα. Πώς μπορούν ε, τα... οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους να έχουν επιλογές, σωστές επιλογές. Αφήνοντάς, τους, mm -hmm. αφήνοντάς τα να κάνουν πάρα, πάρα, πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, mm -hmm. για να κάνουμε εικόνα, ένα βρέφος που μπουσουλάει, πόσες φορές θα πέσει, πόσες φορές εμείς θα του απλώσουμε το χέρι για να το ενισχύσουμε, τον ενθαρρύνουμε, να το υποστηρίξουμε, και να μπορέσει να βαδίζει σωστά. Πόσε φορέ έχουν πέσει από το ποδήλατο παιδιά και κάποια τα παράτησαν γιατί δεν ήταν ένα χέρι βοήθεια, mm. μια ενθάρρυνση, μια εμψύχωση από κάποιο φροντιστικό γονέα, και έχουν αφήσει τη γυμναστική και την άθληση και όλε τι κινητικέ δραστηριότητε, και πόσοι άλλοι διαπρέπουν σε αυτό το χώρο. Αν ε, έχω καταλάβει σωστά αναφορικά με τι επιλογέ, ε, επειδή αναφέρεται αν χτυ... ε, κάνει ποδήλατο ένα παιδί και πέσει και χτυπήσει, θα πρέπει να σηκωθεί μόνο του να μην τρέξει ο γονιό να τον ταντέψει σε εισαγωγικά. Να το εμψυχώσει, να τον θαρρύνει και να του πει ότι έτσι θα είναι και η ζωή. Παιδί Βέβαια. μου όμως είμαι δίπλα σου να σε στηρίζω σε ό,τι χρειάζεσαι. Σε αυτό το πλαίσιο εμψύχωσης που περιγράφετε, οι γονείς πρέπει να μπορούν να θωρακίσουν το εγώ του παιδιού, αλλά όχι να θρέψουν το υπερεγό τους. Και εκεί πώς μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ερχόμαστε πάλι στο πρώτο θέμα που είναι τα όρια. <laughs> δηλαδή, ε, υπάρχουν οι γονεί που είναι οι απορριπτικοί, οι οποίοι δεν βλέπουν τι συναισθηματικέ ανάγκε του παιδιού και το επικρίνουν και το απειλούν και το μαλώνουν. Και είναι οι γονεί οι επιτρεπτικοί που λένε Δεν πειράζει παιδί μου, Σε καταλαβαίνω που κλε και σταματάνε εκεί. Και υπάρχουν οι πιο ιδανικοί γονεί που λένε Σε νιώθω που έπεσε, Σε νιώθω που περνά δύσκολα. Αλλά πάμε να προσπαθήσουμε, πάμε να, να κάνουμε αυτό που εσένα σε ζορίζει, που λε όχι, Όχι να πα στο σχολείο, όχι στο φροντιστήριο, όχι στι υποχρεώσει σου. Mm? Άρα τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους ουσιαστικά. Πάντα. <laughs> ε, και όταν, όταν, μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για τις συνέπειες, είναι κάτι το οποίο οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν τις συνέπειες στα παιδιά που θα έχουν ή μπορούν να το μάθουν και με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε αντιληφθεί από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής ότι το πρώτο όπλο στη φαρέτρα των γονιών είναι ο διάλογος. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί είναι και το βίωμα, ας πούμε. Mm -hmm. Ε, Χτυπά τον αδερφό σου, έχουμε πει ότι αυτό απαγορεύεται στο, σπίτι, στο σπίτι μας, στους κανόνες μας, αυτό δεν το έχεις δει, δεν το κάνουμε. Το, το κάνεις αυτό, δεν θα παίξει με το παιχνίδι σου. Όχι όμως το άλλο άκρο, δεν θα δεις τηλεόραση, δεν θα πάμε βόλτα, δεν θα δεις τους φίλους σου, δεν θα πας στο σχολείο, δεν θα πας στο πάρτι. Μάλιστα. Πιο παλιά βλέπαμε βέβαια ότι άλλες γενιές... Α, είχαν έτσι μια άλλη νοοτροπία, το ξύλο βγήκε από το παράδεισο. Mm -hmm. Οι σημερινοί γονεί αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αποκλείσει τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις εντελώ. Είναι σωστή αυτή η πρακτική. Ε, με βλέπετε κάπως σκεπτική γιατί δυστυχώς δεν το έχουν αποκλείσει όλοι οι γονείς και εντελώς, δυστυχώς. Όμως οι μελέτες, πρόσφατες μελέτες, ε, αναφέρουν ότι τα παιδιά αυτά αρρωσταίνουν και στο τώρα... Σε όποια ηλικία και αν είναι και στο μέλλον τους. Όσα κακοποιούνται ουσιαστικά. Mm. Mm -hmm. ή παραμελούνται, ή παραβιάζονται, δεν εισακούονται, δεν τα αποδέχονται, δεν τα στηρίζουν. Να περάσουμε όμω και σε μια άλλη πρακτική των uh, γονιών. Που, α, τι βλέπουμε να συμβαίνει ότι αν ας πούμε δεν α, διαβάσεις τα μαθήματά σου, δεν θα ξαναπέξεις το απόγευμα. Έτσι λίγο πιο απειλητική. Σε αυτήν εσείς τι απαντάτε. Αυτό δεν είναι απειλή. Αυτό είναι η συνέπεια. Επικοινωνούμε ε, ε, στο παιδί τη συνέπεια. Mm -hmm. Να αρχίσει σιγά σιγά, γιατί ε, είπαμε πριν, ότι με τα πολλά λάθη μαθαίνει το παιδί, οπότε τώρα του εξηγούμε, μιλάμε για ένα παιδί, αφού είπαμε είναι του Δημοτικού, άρα ο εγκέφαλό του κάπως έχει διαμορφωθεί, mm -hmm. για να μπορεί να απορροφήσει αυτή την έννοια. Και στην εφηβεία βέβαια το βλέπουμε. Ακόμα αυτό. περισσότερο βέβαια. Οπότε ε, το φέρνουμε αντιμέτωπο με, με το κόστος που έχει να πληρώσει. Mm -hmm. Και τώρα συνήθως μέσα σε μια οικογένεια βλέπουμε ότι τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης τον αναλαμβάνει η μητέρα. Αλλά αλλάζει αυτό χρόνο με το χρόνο, χρόνια με τα χρόνια. Οι νέοι πατεράδες κάνουν σωστές επιλογές ως προς τη διαπαιδαγώγηση, έχουν τους σωστούς τρόπους. Όπως είπα και πριν, υπάρχει το χάσμα των γενναιών, υπάρχουν τα συναισθηματικά ελλείμματα του κάθε ανθρώπου, πατέρα ή μητέρα και κάνουν τον εσωτερικό τη αγώνα και εκείνη. Δεν θα το λεγω ότι είναι μόνο στη μητέρα στα σημερινά παιδιά το... mm -hmm. για τα Μητράβει. σημερινά παιδιά το μεγάλωμα, αλλά είναι και στον πατέρα. Ε, σε πολλέ οικογένειε μοιράζονται το βάρο. Ακριβώ αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια μητέρα και καλύτερα, αντίστοιχα, καλύτερα ένα πατέρα. Όχι. Σα-ίσα <laughs> επειδή οι μητέρε είναι πιο πολύ συναισθηματικέ και πιο πολύ. Δεν ελύσονται τόσο πολύ. Ε, έρχεται ο πατέρας να παρέμβει και να θέσει ένα πιο ξεκάθαρο όριο, Γιατί ε, εκ των πραγμάτων ο εγκέφαλο τη γυναίκα είναι περισσότερο σύνθετο, mm -hmm. ενώ του άντρα είναι πιο ξεκάθαρο, πιο δομημένο, πιο οριοθετημένο και έρχεται λοιπόν να παρέμβει στο μεγάλωμα και να βοηθήσει αυτό που παλιά τον ο αυστηρό ε, πατέρα που λέμε το ξυλοβίκειο από τον παράδεισο. Ε, σήμερα λέει, είπα αυτό και τέλο, είπε είπαμε αυτό mm -hmm. και χρειάζεται να το κάνει. Ενώ η μαμά μπορεί να, να έλεγε μέχρι αύριο θα το συζητήσουμε. Ένα άλλο μοτίβο βέβαια, που συναντάμε συνήθω στι οικογένειε είναι ότι η μητέρα, κάποιο από του δύο, αναλαμβάνει το ρόλο του καλού και κάποιο άλλο το ρόλο του κακού. Αυτό είναι σωστό, είναι συνετό. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Χρειάζεται και οι δύο γονεί να έχουν κοινή γραμμή, να συναποφασίζουν, να μην συζητούν πάνω από τα κεφάλαια των παιδιών τα θέματά του. Mm -hmm. Το λέω και το ξαναλέω μηριάδε φορέ. Απαγορεύεται. Γιατί κάνουν τα παιδιά τους χειριστικά, ανασφαλή, με προβλήματα, γιατί λένε «Α, έχω τώρα αυτή τη δυσφορία, δεν ξέρω πώς να την επικοινωνήσω». Δεν το παίρνει ήδη σε ο γονιός να, να το ανοίξουν, να δουν πώς μπορούν να το λύσουν. Μεριάζει τον ένα γονιό, μεριάζει τον άλλο γονιό, διχοτομούνται οι γονεί, χωρίζουν ή χωρίζουν συναισθηματικά και μένουν στο ίδιο σπίτι mm. και Τι πορεύονται έτσι. Το. Τι θα συμβουλεύατε εσείς αυτούς τους γονείς, τους νέους γονείς. Τη νέα γενιά γονιών. Ε, αυτοί που είναι ήδη γονείς, αυτοί που θα γίνουν γονεί. Και τα δύο. Νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Ε, να πιάσουμε την πρώτη Ωραία. κατηγορία που είναι ήδη να συνεχίσουν να... <συνεχ...> να συζητάνε, να επικοινωνούν, να βρίσκουν χρόνο να φροντίσουν τους εαυτούς τους και μεταξύ τους να παίρνουν στήριξη από όποιους μπορούν για να μπορέσουν να σταθούν στα παιδιά τους. Στα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια, να αρχίσουν ψυχοθεραπεία ή <Συσχελίου> <Οι> συμβουλευτική <Συσχελίου> για να μπορέσουν, <Συσχελίου> γιατί το, το παιδί έχει πολύ δόσιμο, πάρα πολύ, <Συσχελίου> χωρίς όρια. Πολύ ξενύχτη, πολύ κούραση. Μπορεί να γελάσαμε την πρώτη φορά που το είπατε, αλλά στο πρώτο άκουσμα, αλλά πραγματικά δεν είναι αστείο και για να το λέτε, σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει κάποια. Θα είναι πιο απολαυστική διαδρομή. Mm -hmm. Παλιά λέγαμε οι 20χρονοι κάνουν γερά παιδιά, οι 40χρονοι κάνουν πιο σοβαρά παιδιά μεστομένα ψυχικά. Ε, αυτό μπορεί να συνδυαστεί με όποια ηλικία ε, νέων που πρόκειται να κάνουν οικογένεια. Φτάνει να βρουν πρώτα τη δική τους ισορροπία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Και εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια. Καλό. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα.